Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές σας. Αν δεν κάνω λάθος, είστε στο εθελοντικό δίκτυο. Είμαστε η εθελοντική ομάδα της Νέας Αυσούντας που ανήκουμε και στο εθελοντικό δίκτυο του Δήμου Πρέβεζης. Ωραία, ωραία. Πάμε να δούμε ακριβώς για τη δράση αυτή λοιπόν. Για πείτε μας λίγα λόγια. Πέρσι είχαμε διοργανώσει για πρώτη φορά ένα μαραθώνιο πάλι αγάπης για συγκέντρωση τροφίμων, ρούχων και φαρμάκων για την Κιβωτό του κόσμου στην Πογωνιανή Ιωαννίνων. Μέσα σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης και προσφοράς και συμπαράστασης είπαμε να το ξαναδημιουργήσουμε φέτος, γιατί πέρσι με τη βοήθεια του κόσμου συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για 6 μήνες. Κάτι που απεγκλώβησε για τη σκέψη και τους προβληματισμούς στην Κιβωτό, τους έδωσε χαρά και αυτό μας όθησε και φέτος να ασχοληθούμε πάντα. Κυρία Πανίκογλου. Προφανώς, όπως γνωρίζετε, η Κιβωτός του κόσμου έχει παιδιά τα οποία έχουν αποκολληθεί από την οικογένεια για λόγους ανικανότητας των γονέων, από επαιτία, από πορνεία, με δικαστική εντολή. Άρα αυτά τα παιδιά είναι μόνα τους, ανυπεράσπιστα, στηρίζονται στη βοήθεια του κόσμου, γιατί το κράτος, όπως γνωρίζετε, είναι ανύπαρκτο. Ο Πάτερ Αντώνιος κάνει μια πάρα πολύ σπουδαία και θεούχα δουλειά. Αυτό το γνωρίζετε όλοι, δεν χρειάζεται να το διαφημίσω εγώ. Και προσπαθούμε και θέλουμε να προσπαθούμε να προσφέρουμε όσο μπορούμε μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, έστω το λίγο από το υστέρημά μας, να προσφέρουμε χαρά τα Χριστούγεννα σε αυτά τα παιδιά. Αυτός είναι ο σκοπός της διοργάνωσης του εθελοντικού δικτύου, της εθελοντικής ομάδας Νέας Αυσούντας και από το τμήμα της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Πρέβεζας. Και φυσικά οι δημοτικές ενότητες Λούρου και Ζαλόγκου που είναι δίπλα μας και συμπαραστάτες. Και όλο το προσωπικό φυσικά. Ωραία. Από ό,τι φαίνεται, πέρσι είχατε πολύ καλά αποτελέσματα από ό,τι μας είπατε. Πέρσι είχαμε καλά αποτελέσματα, γιατί συγκεντρώθηκαν πέρα από τα τρόφιμα, συγκεντρώθηκαν ρούχα και φάρμακα. Η συμπαράσταση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Φέτος περιορίζεται μόνο σε τρόφιμα. Είναι μια λίστα που μας έχει στείλει Κιβωτός, άρα μαζεύουμε αυτά που έχουν πραγματικά ανάγκη και που μας έχουν υποδείξει αυτοί. Μάλιστα. Ελπίζουμε φέτος. Γιατί κάθε χρόνο πάμε και χειρότερα. Ελπίζουμε φέτος ότι ο κόσμος δεν θα μας αφήσει, ότι θα σκεφτεί αυτά τα παιδιά, θα σκεφτεί ότι και αυτά τα παιδιά πρέπει να περάσουν Χριστούγεννα έτσι χαρούμενα, όπως και εμείς, με όποιον τρόπο μπορούμε στο σπίτι μας. Και ελπίζουμε σε αυτή τη βοήθεια. Και κάποια, και κάποια σχολικά είδη από ό,τι βλέπω. Είναι και κάποια σχολικά... Υπάρχουν κάποια σχολικά είδη, υπάρχουν το λάδι, τώρα κρέατα και ψάρια απευθύνομαι κυρίως στους επιχειρηματίες της πόλης, δεν ζητάμε από τον κόσμο να μας δώσει κρέας ψάρι. Λάδι, κάποια αναλώσιμα υλικά τα οποία μπορούν να τα φέρουν, όπως ας πούμε είδη υγιεινής καθαριότητας σπιτιού και σώματος, γάλατα, πάμπες, γιατί πέρσι το παιδάκι μας υπήρχαν δύο δίδυμα τα οποία ήταν 4 ετών, φέτος γίνανε 5. Τα πάμπρες, ξέρετε, ανεβαίνουν σαν νούμερο όσο μεγαλώνει το παιδί. Αυτό, ξέρετε, επειδή τα παρακολουθούμε, μας δίνει μια χαρά ότι μεγαλώνει αυτό το παιδί, αυτά τα παιδάκια. Το λάδι, που είμαστε και παραγωγή πόλη, στο λάδι, έστω 500 λίτρα ο καθένας, γεμίσαμε δενεκέδες πέρσι και μαζέψαμε 250 κιλά λάδι. Υπάρχουν χώροι που μπορεί ο κόσμος να πάει. Είναι η πρώην λαϊκή αγορά στην Πρέβεζα, στην Πρόνοια, η κυρία Ζουρουφούδη αναλαμβάνει να αποθηκεύσει μέχρι να πάμε να συσκευάσουμε εμείς τα τρόφιμα. Στο πρώην Δημαρχείο του Λούρου και στο πρώην Δημαρχείο του Ζαλόγκου. Εννοείται στην εθελοντική ομάδα της Νέας Αυσούντας που στεγάζεται στον πρώτο όροφο του Πνευματικού Κέντρου. Ο κόσμος μας βρίσκει και μέσα από τις σελίδες του Facebook, μπορεί να μας καλέσει να πάμε να τον διευκολύνουμε να πάρουμε τα τρόφιμα εμείς. Βέβαια το καλό είναι να πάνε να τα αφήνουν εκεί. Τα σχολεία περιμένουμε να μας βοηθήσουμε όπως και πέρσι, γιατί ήταν πολύ μεγάλη συμπαραστάτηση τα παιδιά και νιώσανε πολύ μεγάλη χαρά που βοηθούσαν και βάζαν αυτή τα τρόφιμα στα αυτοκίνητά μας, ότι προσφέρουν και αυτοί με τον τρόπο τους αλληλεγγύη σε άλλα παιδάκια. Έτσι μπαίνουμε και σε αυτό το πνεύμα
που δυστυχώς μας έχουν οδηγήσει. Μέχρι πότε, ποια είναι η ημερομηνία η καταληκτική μέχρι... Μέχρι 16 Δεκεμβρίου. Ωραία. Μαζεύουμε τρόφιμα. 18 Δεκεμβρίου, ημέρα Κυριακή, θα πάμε Πογωνιανή Ιωαννίνων. Περιμένουμε, αν θέλετε, και τη βοήθεια του ΚΤΕΛ Πρέβεζα, στον κύριο Σαρδελή, σαν πρόεδρο, το αναφέρω, γιατί πέρσι μας έκανε μια πολύ καλή τιμή και ανέβηκε λεωφορείο και κάποιοι άνθρωποι από κοντά είδανε το χώρο της Κιβωτού και τα παιδάκια. Ελπίζουμε να γίνει και αυτό φέτος, αλλά εμάς η ουσία μας είναι ότι να πάμε τρόφιμα με τα μέσα που διαθέταμε πέρσι και φέτος, τα δικά μας, τρόφιμα στα παιδιά, όχι να πάμε εκδρομή. Ωραία. Να πούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει από τις 14 Νοέμβρη, δεν είναι ότι πρόκειται να ξεκινήσει ο κόσμος. Όχι. Έχει ξεκινήσει 14 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται 16 Δεκεμβρίου. Πώς είναι η ανταπόκριση του κόσμου μέχρι τώρα? Δεν θα έλεγα ότι είναι όπως και πέρσι, γι' αυτό ζητάμε τη βοήθεια όλων σας και τα ραδιόφωνα να το αναφέρουν. Ο κόσμος είναι λίγο μουδιασμένος, βέβαια μέχρι να το συνειδητοποιήσει ο κόσμος χρειάζεται το χρόνο του. Και συνήθως είναι αυτό που κάνουμε εμείς οι Έλληνες, τελευταία στιγμή τρέχουμε και αφήνουμε τα πράγματα. Ελπίζω να έχουμε καλή ανταπόκριση στο τέλος. Προς το παρόν είμαστε λίγο ήρεμα. Μάλιστα. Θα έλεγα. Ωραία. Λοιπόν, κάμε βοήθεια. Να σας ευχαριστήσουμε. Όπως είπαμε, στο κτίριο της πρώην λαϊκής αγοράς στην Πρέβεζα, στο πνευματικό κέντρο της Νέας Αμψούντας, στα γραφεία της αθλητικής ομάδας στον πρώτο όροφο κάθε Δεύτερα και Τετάρτη. Και Σάββατο. Και Σάββατο, 5 με 7. Ναι. Το απόγευμα. Και κάθε μέρα, ούτως ή άλλως ο κόσμος μας ξέρει και ανοίγουμε κάθε μέρα αν χρειάζεται. Ωραία. Δεν το περιορίζουμε εμείς. Ωραία. Και στα πρώην Δημαρχία Λούρου και Ζαλόγου. Ναι, ωραία. Σωστά. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε για την Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας, για το βήμα που μου δώσετε να πω αυτά τα λίγα λόγια. Και ελπίζουμε να τα πάτε καλά όπως και πέρυσι. Δηλαδή να... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.